σήμερα. Έλα, γιατί το σημερινό βίντεο θα είναι μεγάλο, θα είναι ωραίο. Κάτσε, γιατί μας κράξαν στο σχολείο την προηγούμενη φορά. Ποιος τόλμησε να μας κράξει? Επειδή φοράγαμε ζακέτες. Ιούλιο μήνα. Κρυώναμε, ρε παιδιά, έχουμε βάλει στο μείον 16 στο air condition. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, ωραίες, ωραίες πραγματικά. Είστε κάποια άτομα που κράζετε για να κράζετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, όπως και να έχει. Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο εδώ στην Υπερδία Γαλαξία και μετά που λέγεται The Hungry Chest. Πάρα πολύ ωραία. FIFA Career, τελειώνει η σεζόν, τελειώνει όλο το πέρα το πανηγύρι που έχουμε στήσει. Έχουμε περάσει στη φάση των 16 του Champions League με τη Hack FC, την πολύ αγαπημένο Σεντούκι. Μπράβο. Και λογικά σήμερα θα δείτε το φινάλε της καριέρας. Λογικά. Λογικά. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα που θα φέρουμε. Εντάξει. Αλλά η λογική λέει ότι σήμερα θα είναι το φινάλε της σεζόν, τουλάχιστον για τη Hack FC. Μπράβο. Εντάξει. Στην περίπτωση που όντως είναι έτσι και το βίντεο είναι λίγο μεγάλο, θέλω να αράξεις εσύ που βλέπεις το βίντεο αναβαθμικά πίσω, να έχεις γυρίσει από μπανάκι, ξέρω εγώ, παραλία έτσι. Ωραίο. Βάλτο να παίζει, με air condition, άραξε. Αυστηρά air condition. Και απόλαυσε το. Εντάξει. Συμφωνείς. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έχουμε παιχνίδι με την Gladbach, λίγο το πρωτάθλημα θα... Λοιπόν, disclaimer. Πέτα εδώ σε παρακαλώ ένα μεγάλο disclaimer. Ευχαριστώ. Disclaimer. Λοιπόν, disclaimer. Δεν θα δείτε παιχνίδια από το πρωτάθλημα, γιατί και το πρωτάθλημα εμείς θα το αφήσουμε λίγο εντός εισαγωγικών στη μοίρα του. Θα παίξουμε κάποια θα τα αφήσουμε, δηλαδή δεν θα δώσουμε τη βάση στο πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα έχετε δει, κύπελο έχετε δει, ναι. Zweite Bundesliga έχετε δει και Super Cup έχετε δει. Super Cup έχετε δει, content το οποίο έχετε δει με τη Hack FC, δεν θα το αναπαράγουμε. Θα δείτε Champions League με την ομάδα. Ωραία. Θα δώσουμε βάση στο Champions League να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αν καταφέρουμε να το πάρουμε, αν πάμε στο τελικό, εάν καταφέρουμε να το πάρουμε. It's ok, κανένα απολύτως θέμα. Δεν το έχουμε στήσει. Δεν είναι, παιδιά. Ναι, εντάξει, ξαναλέμε. Έχουμε στήσει. Όχι, ξέρεις κάτι, το εξηγώ γιατί. Ρε παιδί μου, έχουμε πει εμείς ότι η δυσκολία είναι συγκεκριμένη που με βάλει. Δεν ξέρω. Ναι. Παίζουμε World Class, κάτι τέτοιο παίζουμε. Αλλά σε ένα μάτσο ξέρω εγώ δεν ρίχνουμε 7 άρα. Και στο άλλο τρώμε 3 στο μήχρονο από την Breeze. Δηλαδή. Το βλέπετε και από τα προηγούμενα βίντεο, το έχετε δει και από. Δηλαδή. Όντως, είναι ανάλογα το παιχνίδι πώς θα ξυπνήσει, όχι εμείς. Το παιχνίδι. AI. Το AI. Λοιπόν, αυτά. Μην ξεχάσουμε βέβαια κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνω το disclaimer εδώ, κλείστο μία. Καλό, το κλείσα. Ωραία. Follow σε όλα τα social media από κάτω που βρίσκονται στην περιγραφή αλλά και στις πλατφόρμες στις οποίες θα στριμάρουμε. Σε Twitch αλλά και Trovo. Εμείς παραμένουμε κανονικά στο πρόγραμμά μας. Αυτά. Like, subscribe. Like, subscribe, καμπανάκια. Πάμε στο βίντεο γιατί μακρηγορήσαμε. Φύγαμε. Πάμε. Συν βέβαια σε όλο αυτό να πω ότι κάπου έχουμε αναλάβει για μια εθνική Πορτογαλίας. Τι λέει? Ένας Μπάχμαν που είχαμε στις ρεζέρβες έφυγε. Ωραία. Έχουμε αναλάβει μια εθνική Πορτογαλίας στην οποία... Εντάξει. Εντάξει. Μείνετε γενικά λίγο συντονισμένοι. Διότι από τη νέα σεζόν... Ωραία, εδώ είναι πολύ σημαντικό τώρα. Θέλω να βάλεις πάρα πολλά πράγματα γύρω. Ναι, εγώ δείχνω ένα negotiate με ένα τυπά εδώ πέρα. Άσε το negotiate κάτω εκεί πέρα με τον Ακάρα. Γκρινίτζε αυτόν εκεί. Ακαριαρίτζε. Α, κοντά έπεσε. Από την έζωνα θα έχουν ωραία πράγματα. Οπότε μπορεί να μην δείτε τώρα εθνική. Ναι. Να αναλάβει. Αλλά θα έρθουν ωραία πράγματα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Φωνάξτε και τους φίλους σας να μπείτε. Γιατί έχουμε κάνει και στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Τώρα θα είναι ακόμα πιο γόρο. Τώρα θα το κάνω ακόμα πιο φαντασμαγορικό. Δεν θα πω κάτι άλλο. Με τη νέα σεζόν. Έλα, δώσ' το τώρα στην άλλα ήρθε τώρα εκεί πέρα τι θέλει. Αυτή. Άμα παίξει το βίντεο, δεν φταίω. Αυτή. Αυτή είναι η leader σας, κύριε. Αυτή. Εντάξει, αυτά στέλνει. Αυτή είναι η leader σας. Τάιες Μάγνιο. Και στο κάτω-κάτω. Τώρα. Ωα, αλλά εντάξει. Τώρα που φόρτωσα. Παναγούλες! Θα φτιάξω. Γιατί ξέρεις, αλήθεια θα πεις. Μεγάλες αλήθειες θα υποθούν εδώ. Όσους επιθετικούς θέλουμε εμείς θα έχουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Όσους επιθετικούς θέλουμε... Εάν γουστάρω θα βάλω και τα center for μου, center back. Θα παίξω... Challenge. Και θα παίξω με 10 παίκτες επιθετικογενείς. Γιατί θέλουμε κάποια πράγματα να τα συζητάμε ωραία και να τα λέμε δημόσια. Ξηγημένα μπροστά σας. Μπροστά σας. Στο συν 7 η ομάδα. Θα πάμε λίγο. Manager of the month.
Juan Álvarez. Juan Álvarez. Κολομπιάνος Juan Álvarez. Αυστηρά. Καλεντάρι. Τρία παιχνίδια όλα και όλα. Κάπε γουέ δεν μας νοιάζει. Ας πάρει το τέτοιο η Μπάγκερ. Α, με Γιουβέντους. Πιεμόντε Κάλτσιο! Με Γιουβέ. Επιστρέφει η Γιουβέντους σαν τέτοιο. Ναι. Με Γιουβέ λοιπόν το τσουλού. Τα ακούω. Άρα θα βρείτε Γιουβέ. Πήγαμε. Πάμε να δούμε Γιουβέ τώρα. Έλα. Μετά πολλά. Μετά πολλά και με τα λίγα. Έχουμε φτάσει αου. 14 Φλεβάρι. 14 Φλεβάρι, μέρα των ερωτευμένων. Μπράβο. Για όσοι είστε και όσους είστε και να είστε κάθε μέρα ερωτευμένοι. Μπράβο. Φτάσει το 16, πρώτο παιχνίδι με τη Γιουβέντους μέσα στο Τωρίνο. Στο μεταξύ, τι έχει γίνει? Έχουν έρθει στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου κάποιες προσφορές για παίκτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε συν 300 εκατομμύρια στην τσέπη, αλλά επειδή δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε πέραν των χρημάτων. Για παράδειγμα, κάτι Μαντουέκι έχουν ζητηθεί, κάτι Τζόλιδες έχουν ζητηθεί, κάτι Αλμάντα έχουν ζητηθεί. Με πάρα πολλά χρήματα. Με πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Πραγματικά με πολλά χρήματα, αλλά δεν τους δίνουμε πρώτον γιατί. Πονάει η καρδούλα μας. Εντάξει, πονάει η καρδούλα μας. Είναι παιχνίδια. Είναι παίκτες οι οποίοι τους έχουμε και θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά μας. Έτσι. Και από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς δεν θα δώσουμε συνέχεια. Ναι, δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά το οικονομικό. Δηλαδή, ναι, να πηγαίναμε, να δίναμε ξέρω το Μαντουέ και να παίρναμε κάποιον άλλον. Αλλά. Klein Mind. Νόνι Μαντουέ και τώρα. Λοιπόν, ωραία ζευγάρια βλέπω. Real City, π.χ. Ατλέτικο Ίντερ. Μένα αυτό μου αρέσει πολύ. Τότε να πάρει. Σπαρτάκ Μόσχας Λίβερπουλ τώρα δεν ξέρω, αλλά ναι, δεν υπάρχει αυτό. Μίτιλαντ, τι φάση. Λοιπόν, α, ωραίο γήπεδο. Μπράβο, μπράβο. Κατάμεστο το τελεστέ τα αρένα. Τώρα θα κερδίσουμε, το ξέρεις εσύ. Καβάλα! Δεν θα λυπηθώ κανέναν. Δεν θα λυπηθώ καμία Γιουβέντους. Κανέναν. Θα πάω σε ευθεία. Εσύ πήγες όντως σε ευθεία. Με δέρνουνε! Γκολ! Γκολ! Φα! Μπι! Ο! Σου! Σου! Έτσι. 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 Κοίτα τώρα τι ρογκολάκι, 0-2. Κάνε τσέπα! Εντάξει, ήμουν σίγουρος που χανόταν. Εντάξει, όχι, πρέπει να καταλάβω κι εγώ μερικές φορές ότι όντως κάποιοι Έγινε! Τι κάνεις! Πίεσε την μπάλα! Γιατί μας παίρνουν όλες τις κεφαλιές. Γιατί δεν έχουμε ψηλούς παίκτες, δεν έχουμε δυνατούς παίκτες. Το mentality των παίκτων μας έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει πλέον ισορροπία. Όχι! Όχι, Φάνη. Πράγμα πάντα πρέπει να γίνει πράγματα, πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει ένας δικός μας μαζί εκεί πέρα. Δηλαδή το rebound να μην του μπορούμε να το πάρουμε. Πάρτε το rebound. Βούτα. Τιάγκο. 1-1 στο 39. Πάμε το έχουμε το. 4-2 θα γίνει. Γιαστούς. Α, 2-4. Δεν ξέρω αν έχει εκτός έδρας γκολ ρε φίλε σε αυτό το... Θα το μάθουμε. Συνεσέ. Ναι. Εγώ τον έτρεχα τον άλλο από τη στοιχεία του εκεί. Ήμουν αυστηρά, ναι. Έτσι να ξέρεις. Ήμουν ελαφρώς με εγκεφαλικό, να ξέρεις. Με πρέσα έπρεπε. Θα μου πεις εσύ, άμα το κάνεις δυνατά, μετά μπορεί να πήγαινε πλάγι για τους άλλους. Αλλά ναι, εντάξει. Μπει ο Σιμός. Αχ, σε ποιον. Στον Γκάβι. Γκάβι, ναι. Δώσουμε ο Σιμός. Και στα δύσκολα, πες να πετάξουμε θείο τιό μέσα. Ναι. Και αν είναι τα δύσκολα, 4-4 δείτε άλλες μάγκου μέσα. Σωστό. Να φεύγεις ευθείας μαζί με Μαντουέκη. Μπράβο. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Βλέπετε. Νοοτροπία είναι αυτό. Πολύ ωραίο γκολ. Άμα ξέρεις. Νοοτροπία της πάσης στο δεύτερο δοκάρι. Δεν φάγαμε το πάγαμε. Όχι. Το φάγαμε. Μπράβο ρε Μίλερ. Παραπατήσα. Δώσε να μην μένει σωστά την μπάζα αφού το κάνεις. Το φάγαμε, είναι κανονισμένο το παιχνίδι. Το διώξιμο να γίνει πάσα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Κανόνιμα του Έκε. Τι έχει πάθει. Δεν ξέρω. Εσείς που βλέπετε, γράψτε στα σχόλια. Ξεματιάστε τους παίχτες. Αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, ρίχτε ένα ξεμάτιασμα από κάτω. Ένα like, ίσως μια προσοχή. Ό,τι έγινε. Δεν ξέρω, είμαι μόλις μέσα, δεν ξέρω.
Ήμουν με όλους μέσα. Είχα φέρει τρεις παίκτες. Εάν δεν πήγαινε σε ένα. 2-3. 2-3. Άμυνες για σεμινάριο. Είναι σκορ πρόκριση όμως το 2-3. Αφού χτίσαμε ομάδα για στέγια. Τα λέμε όλα. Τέλειο. Μήπως σιγά σιγά σε μην τελετή. Εντάξει που... Δεν κουράζουμε Μαντουέκια που είναι ματιασμένος. Μπράβο, έτσι μπαίνεις θέση του Μαγνού. Λάθος. Ταγιές. Ωραίος. Σωσέντε. Έλα ρε. Έπαθε τσέχ. Γαμώτο! Σήκωσέ την να λίγο περισσότερο ηλίθιε! Ωπα! Μανόλας έφυγε. Λοιπόν, δεύτερο μάτς με Juventus, αυτή τη φορά μέσα στο Hack Arena. Okay. Alright then. Yeah. Με κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα η ομάδα. Δεν μασάμε ένα... Δεν μασάμε. Ένα παιχνίδι, τίποτα. Τίποτα. Έλα ο Γκουνσότο μου, έλα αγόρι μου. Αλλά αγόρι μου, παίξε άμυνα εδώ όπως πολύ καλά είσαι ξέρεις. Παίξε άμυνα στη Δία. Ο Μπαπ. Ειώ, τον έχεις διαπνευτεί. Γεια σου ρε Καϊκή. Δεύτερο. Ναι ρε φίλε. Το έκανε! Πλέον σκοράρουμε με οποιονδήποτε τρόπο θέλουμε. Δεν σας βλέπουμε. Το καλύτερο γκολ που μου βάλει ποτέ. Από οργάνωση, από ξεκίνημα μέχρι το τελείωμα. Μπήκε η Juventus δυναμικά στο παιχνίδι, αλλά... Αλλά ο Ντουμπέκο. Ενώ, ναι. Χαίρομαι να... Και καεί και έδωσε και εσείς. Όχι! Πέναλτι. Είναι πέναλτι. Άμα δεν το δώσεις, είσαι γελίος, ρε φίλε. Ετοιμαζεί! Το χέρι πάει πίσω, ναι! Είναι, σωστό. Εντάξει, όντως σου πάω 38. Χαλά, ένα πασεράκι. 2-0 η Χακ, 6-2 το τελικό σκορ με 10 Juventus. Κάπου εδώ νομίζω ότι σε μη τελετή. Αφού ρε φίλε, η μπάλα κατεβαίνει από 3 μέτρα 4 και τον κοιτάνε. Το παιδί είναι εκτελεστής. Τον κοιτάνε. Θα κάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Χαλαράος. Εντάξει, το παιδί. Οπ. Έχω να μην άμα. Τσίψοτ, δεν μπορούσα. Δεν προλάβω. Γεια σου ρε Σέσνη, έχεις κατεβάσει ρολά ρε φίλε πάλι. Έστω ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Το ξεφτύλισε! Τον έστειλε για σπίρτα! Ο Ντουμπέκ όλα τα υπόλοιπα δεν με νοιάζει. Ωπα! Κουλουσεύσκι yellow card για διαμαρτυρία για την προηγούμενη φάση. Κάτι φαίνεται να είπε στο διαιτητή. Πρέπει να του βρήσε τη μάνα. Εγώ αυτό καταλάβω στα σουηδικά του Κουλουσεύσκι. Όλο το γήπεδο φωνάζει χορό γκολ. Χειροκροτάνε τους παίκτες Juventus αλλά και τους φιλάθλους. Χρωστάει κάτι. Επειδή πριν κορόιδε τους τερματοφύλακα το Σέσνη, εντάξει τώρα χρωστάει. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Γκολ! 4-1! Άντε, μη πω, να πω κάτι τώρα. Μπορεί να κάτι να κοροϊδεύουν και να λένε ότι πόσες επιθετικούς έχετε. Ασχέτως το τέτοιο, δεν το λέω για το σχόλιο που είχε γραφτεί. Ότι. Ω, τον Μπέκο όμως. Πόσες φορές τον έχουμε βάλει, έχει σκοράρει. Θα μου πεις. Αν είναι έτσι, δεν παίζει βασικός. Θα μου πεις, ναι, αλλά παίζει σε παιχνίδια τα οποία έτσι, οκ, είμαστε χαλαροί. Και εκτός αυτού. Έλα. Και εκτός αυτού, το σημαδεύουμε. Δηλαδή τον κάνουμε πολύ target. Όπω 4-2.
2-4-4-2. Διπλά φυλάκια. Η Hack FC στους προημιτελικούς. Για να δούμε με ποιο φρούτο θα είμαστε τώρα. Προημιτελικά. Με την Indeed, με την Liverpool. Κακή ομάδα η Liverpool. Θα είναι ακραία δύσκολα, θεωρώ. Έχουν μείνει δυνατές ομάδες. Εντάξει, παιδιά. Να the finals της Champions League είσαι, στους 8. Ναι. Dortmund United, Paris Saint-Germain Atletico, City Lipsia και Hungary Chest FC με Liverpool. Πάρα πολύ ωραία. Είναι λίγο τρίκι. Είναι λίγο τρίκι το ότι παίζουμε το πρώτο μάτι με την έδρα μας. Πάμε να τρεχαρντάρουμε. Στο γήπεδο. Όλα τα CGI μαζεμένα. Τα κορέω. Έχουν και τσέντρα. Κορέω. Πολύ. Πάμε. Εντάξει. Πιέστε. Συνεχίστε να πιέζετε. Συνεχίστε ρε φίλε. Συνεχίστε να πιέζετε. Βάλισουν. Σε φάση ότι... Θα κάτσω. Συνεχίστε να πιέζετε. 1-0. Οπα. Τελικό. Ονειρικό ήταν αυτό. Ήταν ονειρικό. Δεν γινόταν. Άμα χανόταν αυτό θα ήταν. Πολύ ωραίο. Προσβολή για το παιχνίδι. Δεν φοβάμαι, θα γίνει οριστικό. Δεν φοβάμαι. 2-3. Όπως μας έκανε και η Ατλέτικο. Στου ομίλου. Τελικό είναι από την Νάπολη ή η Ατλέτικο. Και η Νάπολη στο γήπεδο τη είχε κάνει. 2-2. Ναι. Εγώ που τον πάω, αρφίλε τον άλλον. Κοιτά τον δικό σου. Έστω. Ναι, διώξα λίγο. Μην πάνε και μακριά τα παιδιά τώρα τρέχουν. Μην τους κουράζουμε κιόλα. Εντάξει. Ήταν Βιργίλιο εκεί. Όχι. Έλα ρε Βάντερβορντ, έλα ρε αγόρι μου. Εντάξει, θα το πει. Μόσαλα, μόσαλα, λαλά. Μια στενιά. Ανεβάζω εγώ. 10 στα 10. 2-2. Όχι. Εγώ είμαι σε φάση που είμαι ήρεμη. Θα γίνει οριστικό. Να γίνει όσο οριστικό θέλει. Εμένα μην τραβάς μαζί σου. Εμένα μην παίρνει μαζί σου σε αυτό το παιχνίδι τη μοίρα. Εγώ δεν θέλω. Στο 30 μέσα σε 3 λεπτά η Λίβερπουλ γυρίζει το ματς. Ευτυχώς εδώ η διαιτητή ήταν μαζί μας. Όχι, ήταν offside. Δεν ήταν άνευμα, δεν μας το έδωσαν. Ήταν offside. Τιάγκο. Αυτή η φάση ήταν πολύ ακραία σπάσιμο στο πέναλτι. Δεν υφίσταται. Όχι. Κορνέρ. Ένα λεπτό εκτός στο 93 είμαστε. Στο ποιο? Στο 48. Ναι, μη χρόνο παίξαμε. Μπες βρε! Με την μπάλα στο τέρμα μπες! Μπες βρε παιδάκι. 2-2 μήχρονο. Ωραίο μάτς. Με συγκινήσεις μέχρι στιγμής. Προηγηθήκαμε 2-0. Να σου πω κάτι. 5.000 εισιτήρια βρήκαν αξία. Χωρίς αλλαγές. Όχι εδώ. Όπως είμαστε σκασμένοι. Πόθηκαν. Ναι, εσύ. Δεν μπορεί να την πάρει μπροστά εγώ. Δεν μπορεί να την πάρει μπροστά ο άλλος. 3-2 η Λάγη Μωρίμπα. Είναι σε φάση. Το παιδί είναι λίγο καράβι. Άσε μας. Έλα ρε Κλόπ. Άσε μας ρε Κλόπ, ακίσι. Πόσο έλειρος ο Αλμάντα ρε Κλόπ. Και ο Μωρίμπα. Ναι. Δώστε λίγο πιο γρήγορα. Τι ωραίο ποδόσφαιρο. Και θα μπορούσε και σε άλλη Σίλβα. Θα μπορούσε και Σίλβα. Τι ωραίο τελείωμα. Το παλεύουμε αυτό σε πόσους αγώνες. Είναι η κάμερα μου. Έχουμε 4 κάμερες μέσα στο βίντεο, δεν ξέρουμε ποιο γράφει. 4-2. Αν το κάνουμε 6-2. Ναι, δεν παίζω διαφορά. Εντάξει, να σου πω κάτι, τον έριξα κι εγώ αφού τους πέρασε όλους. Όχι! Φύγαμε. Φύγαμε. Ήτανε πάσα διαγωνία. Δεν μπορεί. Ναι. Όχι. Ναι. Έκανε γκολ πλανές ευθεία κάτω σηκτό. 5-2. Θέλω να το κάνω 5-3 ότι να έχουν ελπίδες για το επόμενο. Αυτό θέλω. Ότι ξέρω εγώ μέσα στο Άνφιλ θα μας κεράσουν. Ναι. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Τα 4 που θα φάνε. Κοίτα, είσαι αριστικός τώρα. Και μην τα φάνε από ημίχρονο. Είσαι αριστικός. Είμαι στο 92. 5-2. Θα γίνω αριστικός. Στο 92 θα γίνω. Όχι στο 20. Τώρα εκεί το ρεύμα να γίνει αριστικός στο 20. Όχι. Εγώ μιλήσα όμως στο 92 για το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, επαναληπτικός με τη Liverpool μέσα στο Anfield. Να δω τώρα. 5-2 πρώτο μάτς. Ναι. Και στο δεύτερο μάτς κάνουμε αλλαγές. Από ό,τι βλέπετε. Χωρίς το τέρμα αντί για τον βασικό μας τον Βάντερμπουλ. Εντάξει. Στενάξει ο Σαλάχ. Ναι. Πρόεδρε του White.
Αντί του Μίλλερ, μανουλασμένη. Λαζάρντι με το μουστάκι του, δεν θα πω. Του Λιγνάδη. Ναι, Άκα, Σίμω, Τιό, Παπακώστα δεκάρη, Κάικη δεξιά, Τάλια Μάγνου αριστερά και Σίλβα παραμένει στην επίθεση. Τα ακούς. Αλλαγμένη κατά 2 τρίτα. Βέβαια. Μαρτίνε για το Σαλά. Δεν τρέχω. Διαγραφικό πήγε να γράψει εδώ ο Λαζάρντι. Άκα εκεί. Όχι, ήταν ότι πρέπει αυτή η πάση. Σπάσου το πόδι. Έχει δύο χόη εκεί, ρε μαλάκα. Δεν χαμπαριάζει ο χόη. Δεν χαμπαριάζει ο χόη. 1-0 στο 10. Πολύ ωραίο ξεκίνημα για την Liverpool με τον ποιον άλλον. Τον Μοχάμεντ Σαλάχ, τον Αιγύπτιο επιθετικό. Απλά και ωραία. 3-6. Σίλβα Πετσόνι. 11 γκολ. Ο Πακός δεν μπορεί για δεκάρι, δεν κάνει. Τίποτα. 1-0. Λες να έχουμε γερμανικό τελικό. Θα ήθελα να μου σηκωθεί, ρε φίλε, έτσι, για κάποιους άλλους λόγους. Για προσωπικούς θα μπορούσα. Για προσωπικούς λόγους θα μπορούσε να πει κάποιος. Εντάξει, χαλαρά. Δεν πουστιάκα σε περνάνε, ρε φίλε. Δεν είναι από μόνο πέτους. Έχει φέρει τον να πουστάρει, δηλαδή, δεν νομίζω την ώρα. Ποιος είναι το 14, ποιος κοράει, ο Μιναμίνι. Ο Χέντερσον. Ο Πέδρη. Εντάξει, Ντίμ. 2-1 λοιπόν, το γυρίζει τούμπα το μάτσι Λίβερπουλ. Πρέπει να τους έχουμε πραγματικά, θα φύγουν, θα λένε να τελειώσει το παιχνίδι. Ας χάσω, δεν πειράζει να σας αποκριστώ, μας έχουν σακατέψει. Διέλεως, όχι! Η Λίβερπουλ το πιστεύει λίγο. Μπράβο ρε Χόι. Εγγύηση ρε. Ξύλο έχουμε δώσει. Τρελή κοκκινή. Πρέπει να έχουμε πάρει τις περισσότερες κίτρινες από ποτέ. Το χέρι. Τι βγάζει ο παιχταράς! Κάτι ήξερε που είσαι να παίξει ο ξανθός Ιρλανδός, τι είναι αυτός. Ξέρεις τι θέλει να αποδείξει, ρε. Δικαιούμαι, ρε φίλε, μια θέση. Μου έχει βάλει τον Βάντερβορτ εκεί πέρα, τον βούτυρο δάχτυλο. Για να σε δω, άμα το βγάλει κι αυτό. Ωραίες θέσεις παίρνει! Ωραίες θέσεις παίρνει. Την μπάλα πως πέρασε το ψέμα. Φαμπίνια, όχι ο Φαμπίνια. Πόσο είναι, πόσο θέλουμε να φάμε ακόμα. Κανένα. Γιατί δεν ξέρω είναι στα aggregate, στα εκτός έδρας γκολ. Πάμε να βάλουμε ένα, τελειώνουμε. Πάμε, ναι. Λοιπόν, okay. Αλμάντα και Μαντουέκε. Εντάξει, ναι, τι. Ότι έχεις. Στις κόντρες. Η μπάλα μπορεί να βγει λίγο έξω. Πέτατε. Γκολ. Πες γάμο το σπίτι σου! Ο Σίλβα θα γίνει μοιραίος, άραγε για τη ΧΑΚ! Άρα πάθει εγκεφαλικό ο Δημητράκης! Να μάθει να γίνει τεριστικός ο Δημητράκης! Εντάξει, βγήκε! Το 83, εντάξει, κερδίζουμε! Ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται με τα aggregates όμως! Ρε, περνάμε ρε, είμαστε ένα μπροστά! Άμα φάμε γκολ όμως! Δεν θα φάμε! Γιατί πρέπει να το κάνεις... Να... Τι είναι αυτός! Πόπο, Λίβερπουλ αλώνα! Αυτό είναι με τον Μπαρτσελόνα μαζί. Liverpool, Mafia, UEFA και τέτοια. Χωρί! Χωρί! Μου άρεσε να γυρίσει γιατί έκανα άλλο. Ο Ζώτα. Α, γυρίσω πίσω στην άμυνα μου. Οπα! Συμπέκτη μου. Έλα, Μαντουέκε, πάρ' την μπροστά, φύγε μόνο σου. Εκτέλεσέ το. Ξέρεις ότι περίμενα απλά τη φάση να κάνει κανένα τέτοιο, κανένα περίεργο, κανένα tackling για να με κόψουνε. Και να έρθει φάση. Εντάξει, το κατά. Το γίνεται σαν ρε φίλε, έφαγα και χρόνο όμως. Αισθάνθηκα το μισό μου πρόσωπο να μου βιάζει το καταλαβαίνεις. Αυτό αισθάνομαι όταν βγάζει τον τερματοφύλακα. Εντάξει, για να δεις πως είναι. Τέλος, έκοψε την επίθεση, έχασα πολλά δευτερόλεπτα, τη γύρισε πίσω τέλειο. Πανηγυρίζουν αυτοί με τα κόκκινα, αλλά δυστυχώς αποκλειστήκατε για άλλη μια φορά. Και στο 10 ήταν 1-0 με Μοχαμέντι Σαλάχ. Τον Μοχαμέντι. Πάμε τελικά. Τελικά, στα ημιτελικά. Τελικά, ναι. Αντιμετωπίζουμε την
μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου, θα έλεγα εγώ. Μία ομάδα, η κορυφαία στο νησί, σίγουρα, που έχει βγάλει απίστευτα καλούς παίχτες, τη Manchester United. Σκόπινος για όλους. Καθόλου οπαδικό δεν ήταν όλο αυτό, να ξέρετε. Έτσι, δεν υπήρχε κανένα δείγμα οπαδισμού μέσα. Τι, ότι φαίνεται ότι είμαι United. Κρίμα που θα τους βιάσω. Εγώ λέω να δώσουμε το ένα ματσάκι μου. Κρίμα που θα τους βιάσω. 1-0. 2-1. Προτιμώ να κατηγορηθώ για βιασμό. Λοιπόν, το άλλο μάτσι είναι City Atletico. Ωραίο. Ωραίο. Εντάξει, μόνο πιο. Όπου και η Atletico ήταν στον όμιλό μας. Για φτιάξτε το λίγο με City, θέλω τελικό τώρα για άλλους λόγους. Ξάδερφε. Ποιος ξάδερφος. Ο ξάδερφος. Γονατίζαμε την κάμερα, αλλά έχουμε πολλές όπως βλέπετε. Άλλαξε τίποτα. Όχι, απλά μας βλέπετε λίγο πιο κοντά. Όλα καλά. Όλα ανθυρά. Λοιπόν, σέβομαι την ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα οπαδικό μέσα σε όλο αυτό. Ciro Immobile! Immobile, Sancho, Lincoln, Rashford, Shaw, Casemiro, Ndidi, Trippier, Varane, Schürrle και De Gea. Τα αμυντικά τέτοια δεν βλεφαρίζουν. Και για την hack, Van der Voort κάτω από τα goalpost, αριστερά ο Νέτζ, δεξιά ο Κάμπελ, Μανολάς και Μίλος στο κέντρο της άμυνας, στα χαφ ο Μορίμπα και ο Γκάβι, αριστερά ο Τζόλις, δεξιά ο Μαντουέκε, δεκάρι Αλμάντα και στην κορυφή. Στην αιχμή του δώρατος. Ο Φάμπιος ο Σιλβάς. Φάμπιος Σιλβά. Σε ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα του κόσμου. Σκάσε και παίζει εδώ. Εδώ στα ίσα με πέρασε. Βλέπεις πως είναι ο Van der Voort τέτοιο United. Πως έχει αγγλική παιδεία. Δραστικά το μελοχίσει. Αυτός ο Lincoln γιατί έφυγε έτσι. Γιατί είναι καλός μάλλον. Πέρα την πλάκα έφυγε η σφαίρα. Άμα δεν μπορείτε να βγάλετε αυτή την τέτοια ρε μάγκες, όλα Κώστας Μανόλας. Τι ρε λόκο! Μανόλας 1-1. Μανόλας. Μανόλας από Extreme Center Back. Στον εξή έχω πατήσει full ρε την τέτοια, την μπάσα. Και κάνει παπ. Γκόλ είναι αυτό, δεν θα το χαρίσω να ξέρεις. Πέτσωσε. Έχουμε και να δώσουμε! Ναι! Έχουμε! Έχει έρθει και Βότιο σήμερα! Κάναμε παραλαβή! Θα σας σπάσω τα γόλια. Τι έκανες ρε Κώστα? Την στιγμή που είχε περάσει μπαλά και πήγαινε, εγώ έβγαζα τον άλλον. Αυτό που λέμε... Εσύ ξαφνικά παραιτήθηκες από την άμυνα. Αυτό το πόδια μπάλα δεν ίσχυσε ποτέ στην περίπτωση του Μανολά. Τυχαία διονυκός, Legendaries. Legendaries. Έχει την έκρηξη, δεν ξέρω πόσο. Δεν θέλει, ρε. Κόντρα. Άλλοι φτιάχνουν ομάδες να κοντράρουν τους διαιτητές, εμείς πρέπει να φτιάξουμε ομάδα να κοντράρουμε για το μηχάνημα. Εντάξει, ναι. Άντε μια ώρα, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Πάσα. Μα! Νου! Ε! Τα! Και... Εντάξει. Βγες και αλλαγή τώρα. Βγες και τώρα. Ακούγε μάνα, κουκ! Βγες μπλάκα. Στο 83 ο Εσίος, 1-2 το Σεντούκι, μέσα στη United. Είναι ένα νορμάλ σκορ να πάρεις, μια εκτός έδρα. Και το 1-3 είναι ακόμα καλύτερο. Χάι Μαγκουάιρ! Κρίμα για τη United, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα, μια μεγάλη ομάδα. Με φανέλα στην Ευρώπη, η κορυφαία ομάδα στην Αγγλία. Τι άλλο θα ακούσω. Αλλά. Ναι, η κορυφαία ομάδα. Εντάξει, άμα κάνεις και εσύ τέτοια ρε, Τόμας. Ένα 4, ένα 4, ένα 4. Αφού πρέπει να τιμωρήσουμε, θα τιμωρήσουμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να τιμωρηθεί. Άστε να κυλάει, να κυλάει. Τα grande finale. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε. Δύο λεπτά παραπάνω ποτέ να παίξουμε μπασκετμπολ γκολ United. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε με τα δύο παρά ένα τέταρτο πόδια στην... στον τελικό. Στο άλλο match 3-2 έχει κερδίσει η City. Έξω να κάνει κανένα αστείο Ατλέτικο, δεν ξέρω. Αξιστή. Πάλι ο Μάρκο έχει Ατλέτικο. Έτσι χρωστάμε κάτι και έτσι Ατλέτικο δηλαδή. Εντάξει, τη το δώσαμε με το παραπάνω στο. Στην έδρα τη. Στο 11. Από το 11, ένα μηδέν. Πώς γίνεται να τελειώνουμε τα παιχνίδια. Πω, κάτι μου λέει ότι... Τιάγκο Αλμάδα.
Θα είναι πολύ γρήγορο, δηλαδή θα δεις μόνο τα γκολ τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι έπρεπε να φτάσουν ξέρω μέσα στην περιοχή για να το κάνουν. Δεν μπορούσε να στάρει όλα ξέρω από μακριά. Και σου λέει ο άλλος, έχει βάλει 80 γκολ μέσα στη σεζόν. Εάν τα 78 στα έχουν έδωσει πάνω στη γραμμή. Στο Μαρόκο. Λέω στο Μαρόκο. Τη ματσούκωσε, δεν είναι δηλαδή. Ναι, πιάσει γεμάτα βέβαια, αλλά. Ήτανε. Επερίχε ένα ρίσκο το τελείωμα. Άμα είναι να βλέπουμε παιχνίδια 7 και 8-0, παίξτε σε πιο δύσκολο επίπεδο. Παίξτε σε δύσκολο επίπεδο. Θα δούμε τι γίνεται και πετσώνουμε έτσι. Είμαι πολύ καλή χημία. Πλά πέτανε. Πέταξε. Εκεί που δεν ήταν κανένας μπορούμε. Θα να σπάσω το κεφάλι του λίγο, αλλά δεν τα κατάφερα. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε να δώσουμε. Αναγκαστικά δηλαδή. Ξαναπιέσω. Τότε. Το εκτέλεσε. Πρέπει να καταλάβουν ότι όταν θα πιέσεις, θα το φας. Είναι μια ομάδα η Χάκ που δεν συγχωρεί αυτό το πράγμα. Σεβασμό στη Χάκ, μα λέγεις. 4-1-4. Λίχτα! Λίχτα, άντε! Έχουμε κι άλλες δουλειές. Ντέσε. Δουλεύουμε αύριο. Εντάξει. 0 ψυχολογία. 0 όλα. Συγχαρητήρια. Στόχος επιτεύχθη. Πήγαμε στο 16 του Champions League, όπως θέλετε το τέτοιο. Τα αφεντικά. Προχωρήσαμε πολλά βήματα παραπάνω. Μετά στους 4. Και τώρα είμαστε στο τελικό του Champions League απέναντι σε μια ομάδα. Ξέρεις το κάνω γενικά. Σε μια ομάδα η οποία ίσως. Καμία της δεν έχει τόσο βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Ίσως ένα aggregate city. Άρα πλέον μπορούμε να πούμε επίσημα ότι θα πετσώσουμε και την άλλη μεριά του Manchester. Μάλλον. Μάλλον γιατί είναι λίγο τηλεκατευθυνόμενη. Έγινε αυτό που ήθελα πάντως. Ναι. Το ζήτησες. Το ζήτησα, το πήρα. Επίσημα. Έχασε και αλμάδα και αυτό χάσε ο ηλίθιος γαμό. Αλλά τα λεφτά που παίρνεις. Πρωτάθλημα! Πρωτάθλημα back αυτό to back! Αυτό είναι σωστό! Αυτό είναι σωστό! Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα στην Hack FC. Ξέρω δεν ταιριάζει, αλλά... Στο σεντούκι αυτό. Ναι, εντάξει, θα πω. Λειψία, defeat rivals. 25 Μαΐου 2024, Hack FC Manchester City. Τελικό Champions League. Μια μέρα μετά. Μια μέρα μετά. Κοίτα. Θα είναι Παρασκευή, θα έχουμε βγει, θα έχουμε πιει. Αυτό. Θα είναι σαν... Tournament money. Πήραμε 12,5 από Champions League και, πάρουμε. Και 90 από Bundesliga. Αυτό. Παίξε στην Ευρώπη. Συμφέρει. Λοιπόν, ωραίο, πάντα, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Μωρή Παντιάβη. Πέδρη, De Bruyne Foden. Εκτός αν θέλεις να, πάω, να πάμε με Simmons. Με Simmons. Αλλά το θέμα είναι ότι θα χάσει από δημιουργία. Τι ο Μωρίμπα δεν είναι. Βάλε Simmons. Βάλε όπως είμαστε. Όπως είμαστε. Έτσι. Αυτοί θα πάνε. Ολόκα αυτοί θα πάμε. Αυτοί θα πάνε. Μπορεί να χάνω το 2, ξέρω εγώ, που είχε 80 γκάβι, αλλά δεν είναι. Με Βάντερβορ, Μνέτς, Μανολά, Μίλλερ, Κάμπελ, Σίμος, Μωρίμπα, Τζόλι, Αλμάντα, Μαντουέκε και Σίλβα. Θα γραφτεί άραγε η ιστορία σε αυτό το καρύρι. Θα δούμε. Έχουμε γράψει σε πολλά καρύρια. Είμαστε καρυρίστες. Πω. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχουμε όντως πάνω από 5,000 γιατί είναι στο δεύτερο γήπεδο. Δεύτερο γήπεδο και βλέπω αρένα. Σάλκε, α, δεν πήγαμε μακριά. Εμείς δεν φύγαμε. Στην Αντρόπσον και τα ρεκράι. Εκεί. Συνεχίζουν ακάθεκτοι τα παιδιά. Πίτσο, ετοιμάσου. Έλα, πάμε το πάνω. Μεγάλη ιστορία. Αν μπορούμε, γράφουμε όλα. Εντάξει, είμαστε. Εδώ η City προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της. Δείχνει στην Χάκ ότι δεν θα είναι ένα εύκολο μάτς. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η City είναι μια ομάδα η οποία της αρέσει να έχει την πρωτοβουλία κινήσεων. Βεβαίως. Της αρέσει να έχει την κατοχή. Και με τον Pep Guardiola στον πάγκο της έχει καταφέρει πολλά πράγματα εντός των τυχών. Αυτό. Έτσι. Με 1,5 δισεκατομμύριο budget. Θα μας παίρνει να μιλάμε εμείς.
Είμαστε ωριακά στο 1,5. Όχι. Παν Άλβαρες, 100 career wins, κυρίες και κύριοι! Τρελό αυτό που έγινε μόλις. Βάλ το like αυτό, μέσα μπήκε και πέρα! Goal line technology! Goal line technology! Goal line technology! Τι μας δείχνει στο γράφημα Φαρ, τώρα! Πήγαινε στο... Τι μας δείχνει στο γράφημα! Στο... Έδωσε φάουλ. Εντάξει, φάουλ. Ναι, αλλά... Goal line technology. Πήγαινε στο VAR. Μην βλεφαρίζεις. Η πρώτη έτσι φάση που ανάβει λίγο τα αίματα στο τελικό. Θα το έλεγα, θα το έλεγα. Θα το έλεγα. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Είναι λίγο... Αχ, σαΐτια. Ναι, ναι, εσύ τι. Με τον Phil Foden. Το δίνει. Αφού ήμουνα στην Αγία Πέρα, το σπέρι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έδειξε όμως ότι είμαστε εδώ. Τι χέρι η City. Α, καλά, εντάξει. Έλα, εντάξει, όχι, όχι έτσι. Να χάσουμε έτσι. Να χάσουμε. Αλλά όχι, όχι να μην χάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά σου λέω, αλλά όχι έτσι. Έχουμε κεράσει όλες τις ομάδες και ξαφνικά η City τι. Εντάξει, η City είναι και λίγο πιο βιωτική από τις άλλες ομάδες, από ό,τι φαίνεται. Τα τρία πραγματάκια που έχει μπροστά είναι το ένα από πίσω. Ναι! Άντε, μπράβο. Έτσι μου δόνει ήταν, εδώ με κράταγε. Ναι. Έλα ρε μαλάκα Φάμπιο, πλάσαρε στην άλλη γωνία ρε φίλε, που, τι να σου κάνω άλλο. Πάτω. Θα τον μπούσε τον Έντερσον ρε μαλάκα. Το μπούστι, το μπούστι να πούμε το... Κοντρόλ, ο μπούς. Μη λήξεις. Εντάξει, να σου πω. Τι μείος τελικός είναι μέχρι στιγμής. 0-1. Δεν φοβόμαστε. Μάλλον δεν σηκώνεις κάλτσες. Το έχω, το έχω. Μόνος. Το Σίμονς επίθεση μόνος. Σε ευθεία shoot goal. Ε, δεν γίνεται. Στο Σίτσα έπρεπε να την κάνω έξω τώρα, αλλά το Σίτσα κι εγώ. Θα ακούω. Ωραίος ο Μανολάς. Τα έχει δει αυτά. Αυτά δεν τα κάνει. Δεν το κάνεις. Άντε μια ώρα! Άντε μια ώρα, ένα-ένα. Φοβήθηκα λίγο με το σύμβολο. Ο πάδρες σας. 15 σε 12. Έλα ρε, μα έλεγε, δώστε του τη χρυσή μπάλα τώρα. Τελειώνουμε. Εντάξει, μην το κλέψετε να πούμε πάλι. Πισώ! Γιατί πήγε έτσι καρφωμένο. Κοίτα ρε μαλάκα πως την περάσαμε. Έλα ρε μαλάκα, σαν και εμάς την περνάμε. Ο Ενεσί να μου, 1-2. Στα 4, πολύ δύσκολο φίλε. Σε παρακαλώ Φάμπιο! Φάμπιο Σίλβα έχει βάλει 2 γκολ, καρμπών, οι άλλοι δεν πρόκειται ποτέ να δω. Λοιπόν, άκουσέ με λίγο. Ή τώρα ή ποτέ. Αυτό θα το κάνω. Να ξέρεις. Ήταν η αγαπή σου! Σίλβα. 4-4-2, όχι. Τα... Να το να πες. Τζαγκρίλης. Τζαγκρίλης. Κάτσε να το πας μηνές του Γκρίλης. Μας πετσώσει ο Γκρίλης όμως τώρα και σου κάτι κατάρρεσε. Εντάξει, να κάνω. Μας πετσώσει ο Γκρίλης. Ωραία το πάσιμο. Και δεν έκανα πλασέ τέτοιο, να ξέρεις. Από εδώ πήγα από το σφάσι. Πάπα, από την τελευταία. Αντίθετη κίνηση. Τιάγκο! Τιάγκο! Πρώτα, δεν είναι ίδια. Τιάγκο Αλμανάντα. Αλμάντα, δεν είναι ίδια. Δεκάδα που ξεκίνησε, δεκάδα να τελειώσει. Να σκάσουν οι παίκτες, δεν μας αφορά. Δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε άμυνα τώρα. Είναι μια... Δύο καλές άμυνες έχουμε, να ξέρεις. Δύο καλές άμυνες. Αλλά ήταν να τον φέρουμε. Ο! Διπλή κόντρα και όλα στέλνει. Άρε στέλνει. Συγγνώμη, τώρα δεν έχει πάσα. Στο 92. Σφαίρα το! Ναι, πάμε και για τέταρτο. Τιάγκο! Τιάγκο! Δεν είναι ο Τιάγκο, αλλά δεν είναι ο Τιάγκο.
Και επιτέλους κάναμε φινές. Κάναμε τέτοιο. Κάναμε μπανάνα. Από 1-2 στο 64 σε 4-2. Κατέρευσε η City. Μικρή ομάδα η City. Ρίχνεις φανέλα στο από τον πρώτο και πάει στο τέταρτο. Τόντως. Τότε είναι το βάρος της. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Στον 7ο ουρανό όλοι οι αδέρφια. Τα χρειαστήκαμε λίγο. Ο Κανσέλο ανύπαρκτος, πουθενάς. Αλμάντα ήρθε και πλήρωσε. Δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Μεγάλη στιγμή για την ομάδα. Ο Άραβας θα προβεί σε δηλώσεις. Κανονικά, νομίζω ότι... Πρέπει στο τέλος του βίντεο. Στο τέλος του βίντεο, ναι, να υπάρχουν μια κατάλληλη δηλώσεις από τον ιδιοκτήτη. Βεβαίως, το μεγαλομέτωχο. Ιδιοκτήτης. Ένας. Ο Βάντερ Βαδοσκός, ο Μανόλας. Λογικά ο Μανόλας, δεν είναι καπιτάνο. Ναι, Μανόλας. Δεν έχουν μεγάλη βαδοσκός. Εγώ έτσι ξέρα. Ξέρει. Ξέρει. Όλοι πάνω στο πόντιουμ εκεί πέρα. Μαντουέκε, ενώνει η Μαντουέκε με κόστος πλέον γύρω στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Μόνος θα το πάρει. Δώσ' το. Κυρίες και κύριοι, πάμε! Ένα project που ξεκινήσαμε μαζί. Παρέα, όλοι. Από το πρώτο επεισόδιο μέχρι και το τελευταίο αυτή τη στιγμή που βλέπετε. Νομίζω ότι... Τα είδατε όλα. Ένα project το οποίο τα έχει όλα. Χαρές, λύπες, αμέτρητα τρόπαια στο Παλμαρέ. Βεβαίως. Από δεύτερη Γερμανία μέχρι κύπελα Ευρώπη, Super Cup και δεν συμμαζεύεται. Τα είχαμε όλα. Ναι, και είναι ένα project το οποίο εν τέλει πέτυχε. Πετυχημένο project. Πετυχημένο project και, κάθε, και πίσω από κάθε πετυχημένο project βρίσκεται ένας πετυχημένος Άραβας. Εντάξει, λοιπόν, δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Είναι επειδή όντως υπάρχει ενημέρωση ότι θα γίνουν δηλώσεις. Θα γίνουν δηλώσεις, ναι. Δηλώσεις μετά, τους, μετά το τέλος των πανηγυρισμών. Βεβαίως. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε βασικά που μας κρατήσατε αυτή την παρέα όλη τη χρονιά. Ήταν μια περίεργη χρονιά, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά τα φέραμε τέτοιο. Τελείωσα. Αυτή είναι η εικόνα. Με αυτή την εικόνα θα μείνετε. Hungry Chest FC, UEFA Champions League Champions. Τίποτα. Πραγματικά. Αυτό λοιπόν, με αυτή την εικόνα σας αφήνουμε. Άστε καλά. Να πούμε τέτοιο, να πούμε καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο που έχει μείνει. Θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Follow σε όλα τα social, υπάρχουν από κάτω. Πλατφόρμες, θα τα ξαναπώ εγώ. Φέρτε παρέ, υπάρχει το Discord. Εδώ, να γίνει. Να γίνουμε πολύ. Like, subscribe εννοείται. Και αναμένατε γιατί. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Αναμείνατε γιατί σας είπα, έχουμε ειδοποίηση από control ότι θα υπάρξουν δηλώσεις του Άραβα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις δηλώσεις. Πάμε, φύγαμε. Σήμερα ήταν μια τρανή απόδειξη ότι το Σεντούκι και η Χάκευση, εννοείται, έτσι, μπορούν να καταφέρουν τα πάντα και να κάνουν τη Γερμανία και το γερμανικό ποδόσφαιρο περήφανους. Πολλοί αμφισβήτησαν, πολλοί χλέβασαν, πολλοί στάθηκαν εμπόδιο, θα έλεγε κάποιος, απέναντί μας, όμως ήμασταν εμείς αυτοί που για άλλη μια φορά βγάλαμε το φίδι από την τρύπα. Δείξαμε πραγματικά ποιο είναι το Σεντούκι, παλέψαμε και δώσαμε αυτό που έπρεπε να δώσουμε για ολόκληρη τη Γερμανία. Ο σύλλογος Hack FC για άλλη μια φορά απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος όχι μόνο εντός συνόρων αλλά και εκτός συνόρων. Καταφέραμε κάτι πρωτόγνωρο για τα γερμανικά δεδομένα και ίσως για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα, ένα τελευταίο έτσι λόγο που έχω, θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους επικριτές μας ότι συνεχίστε αυτό που κάνετε απέναντί μας, γιατί μας κάνετε καλύτερους. Ευχαριστώ πολύ.